και μιλάμε για το ρέμα Κρουσοβίτης στην περιοχή του σιδηροκάστρου Σερών. Πριν από λίγο λοιπόν, διερχόμενοι επικοινώνησαν με το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ότι τα ορμητικά νερά έχουν παρασύρει ένα αυτοκίνητο, το έχουν ρίξει μέσα στο χήμαρο και είδαν ότι δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το όχημα οι επιβάτες. Έχουν φτάσει εκεί, πρέπει να σας πω, οι πρώτοι πυροσβέστες. Διακρίνουν ένα άτομο στη θέση του συνοδηγού, το οποίο όμως φαίνεται να μην έχει τις αισθήσεις του, φαίνεται να μην δίνει σημεία ζωής. Σε λίγο όμως θα φτάσει εκεί και η ΕΜΑΚ, καθώς κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στο αυτοκίνητο αυτό, Λίνα, υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία είναι εγκλωβισμένα. Η ΕΜΑΚ θα είναι αυτή η οποία θα ψάξει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάντως, αυτό που πρέπει να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι τουλάχιστον ο συνοδηγός φαίνεται να μην δίνει σημεία ζωής και ότι υπάρχουν φόβοι ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι. Σε ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε, αν υπάρχουν νεότερα, να μας ενημερώσεις.